Στι επάλξει του αγώνα βρίσκονται για μία ακόμα φορά οι αγρότε τη Κρήτη, οι οποίοι προετοιμάζουν με κάθε λεπτομέρεια την απόβασή του στην Αθήνα στι 8 Μαρτίου. Τα αντιπαραγωγικά, όπω λένε μέτρα με τι βαριέ τι πρακτικέ ρυθμίσει που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται, χτυπούν ανελαίητα την παραγωγική διαδικασία και εξοντώνουν του παραγωγού. Ο αγροτικό κόσμο έχει πάθει τεράστιε ζημιέ μόνο από φυσικέ καταστροφέ. Έτσι, λοιπόν και η κυβέρνηση να πει αυτή που είχε τα μέτρα που ήταν τα φόπλακα, να βάλει πραγματικά την ταφόπλακα. Με το φορολογικό και το ασφαλιστικό πλέον μα κόβει το κεφάλι εξ ολοκλήρου. Δεν δε σε συμφέρει. Καταρχήν, ε, ο αγροτοκτινοτρόφος, ο ασφαλισμένος που ήταν στον ΟΓΑ, γιατί πλέον δεν υπάρχει ο ΟΓΑς, τον έχει κάνει ένα ε, ασφα, ενιαίο ασφαλιστικό φορέα. Ε, να φανταστείτε ότι το 99% ήταν σε ρυθμίσει που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο εξάμεινο. Αυτή τη στιγμή μας ψάχνει κάθε μήνα τι για να πληρώνουμε. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι στη χθεσινή συνάντησή του στο Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου ενημέρωσαν του φορεί του νομού για τα σχέδια αντίσταση που οργανώνουν, ενώ ξεκαθάρισαν πω δεν πρόκειται να φύγουν από την πρωτεύουσα εάν νωρίτερα δεν συναντηθούν με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ή του αρχηγού των κομμάτων τη αντιπολίτευση. Και θα πάμε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε να αλλάξουν κάποια πράγματα. Δεν πάει άλλο η κατάσταση. Δεν, δεν μπορούμε πλέον να καλλιεργήσουμε τη γη μα. Καθημερινώ με τα βάρβαρα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, θυγόμαστε και όχι μόνο θυγόμαστε, αλλά αφανιζόμαστε. Καλούμαστε κι εμείς σαν μελισσοκόμοι, αλλά και σαν αγρότες βέβαια, να πληρώσουμε το ακριβό μάρμαρο. Αυτή η μάχη πρέπει, έχουμε ορίσει και πρέπει να δοθεί στην Αθήνα που μαζί μας καλούμε, γιατί τα αιτήματα αυτά δεν είναι μόνο για τους αγρότες, είναι για όλους, είναι για τους εργαζόμενους, είναι για τους ελεύθερους επαγγελματίε, είναι για τις μικρές επιχειρήσεις και θα τους θέλαμε όλους κοντά μας σε αυτό το πανελλήνιο συλλαλητήριο. Στο πλευρό των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης στάσονται και οι διοικήσει των εργατικών κέντρων του νησιού, οι οποίες κατακεραυνώνουν τα σκληρά φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα που πλήττουν το σύνολο της κοινωνίας. Να δώσει η Κρήτη για άλλη μια φορά τα τα φώτα της και να γίνει μπροστάρις στην πανελλαδική που ελπίζουμε να γίνει κινητοποίηση και στις ερπάλξεις που καλούμε και τους εργαζόμενους μαζί με τους αγρότες. Έχει ξεχυλήσει το ποτήρι, θα βρούνε την Κρήτη ενωμένη ε, σε όλα αυτή τη λέλαπα των μέτρων που μας έχουν φέρει και πραγματικά θα δούνε άλλες καταστάσεις. Κάθε χρόνο βλέπουμε νέα μέτρα και έρχονται πάνω στις πλάτες των εργαζομένων, των αγροτών και όλου τη ελληνική κοινωνία. Είναι πλέον καιρό όλοι μα να ξεκουνήσουμε, όλοι μα να αντισταθούμε και η 8 του Μάρτη είναι μια ευκαιρία έτσι ώστε να μεταβούμε στην Αθήνα όποιοι μπορούν να δείξουμε ένα δυναμικό παρόν και να διαδηλώσουμε για αυτά που μας έχουν έρθει. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό σε ποιο σημείο της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο συλλαλητήριο των αγροτών της Κρήτης στις 8 του Μάρτη.